Έχουμε μαζί μας την κυρία Κούλα Τοπαλίδη. Καλημέρα σας, κυρία Κούλα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και κύριε Ρογκάκο και κύριε Στάθη. Και έχουμε και τον κύριο Κιουτζή, τον δικηγόρο και συγγενή βέβαια της οικογένειας και θείος. Γεια σας κύριε Κιουτζή και σε εσάς. Κυρία Κούλα, ξέρουμε ότι δεν βγαίνετε συχνά, καλημέρα, ξέρουμε ότι δεν μιλάτε γενικά. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κυρία Κούλα, πραγματικά εχθές σας ακούσαμε και σας είδα. Ναι. Σας ακούσαμε και σας είδαμε χθες πραγματικά. Με δυσκολεύει. Επανέρχεται η φωνή. Να φτιάξετε, σας παρακαλώ, την επιστροφή της κυρίας στο Παλούδι. Το ερώτημα είναι, αυτή η απόφαση μπορεί να ανακουφίσει ένα γονιό ο οποίος έχει χάσει το παιδί του? Τι να σας πω. Εν μέρη λίγο ναι, αλλά όχι. Η Ελένη δεν γυρνάει. Όποια και να ήταν η ποινή, και 2 δις και 3 δις και 4 δις και 5 δις. Αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπει ο ποινικός κώδικας και αποδόθηκε η δικαιοσύνη που έπρεπε, στο βαθμό που έπρεπε, με την ανώτερη των ποινών. Αυτό που είπατε χθες, ότι θέλετε και τα ισόβια... για τον ομαδικό... Ναι. Αυτό... Θέλω τα ισόβια, όταν λέμε ισόβια, είναι πραγματικά ισόβια. Ίσως βίος, όσο ζεις, να παραμείνεις μέσα στη φυλακή, για να πάρουν και παράδειγμα οι ενδυνάμοι βιαστές και δολοφόνοι που καιροφυλακτούν έξω. Να φοβηθούνε, να φοβηθούνε και να μην ξανατολμήσουν να αφαιρέσουν με τόσο μαρτυρικό και βίαιο τρόπο μια ανθρώπινη ζωή που δεν τους έφταξε σε τίποτε. Η τιμωρία αυτή, θα έλεγα, δεν είναι παραδειγματική και αμήλικτη. Γιατί έχω πληροφορίες από πολύ κόσμο ότι για αποσυμφόρηση των φυλακών αυτή η δεινή δολοφόνη στιγνή εγκληματίες μπορεί και σε 8 χρονάκια να βγούνε, σε 8 χρονάκια να παίρνουν άδειες για να επισκεφθούν το υπέροχο νησί του στη Ρόδο και θα είναι μία πρόκληση. Κυρία Τοπαλίδη. Εμένα όμως με καταδικάσανε να ζω σε έναν αιώνιο θάνατο, σε μια αιώνια κάθριξη, σε ισόβια δεσμά, να έχει γίνει το σπίτι μου, η φυλακή μου και το δωμάτιο, το κελί μου. Κυρία Τοπαλούδη, είδαμε και τη θέση της εισαγγελέως, την αγόρευσή της, όπου κάποιοι επέκριναν την εισαγγελέα. Εσείς δώσατε λουλούδια με τον άντρα σας. Θα ήθελα να μου πείτε για την διαδικασία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δίκη του παιδιού σας, σας ικανοποιεί, κυρία Τοπαλούδη? Ναι, πάρα πολύ. Όλο το δικαστικό σώμα, η κυρία πρόεδρος, οι 4 ένορκοι, αυτοί οι φανταστικοί, ακούγανε σε όλη τη διαδικασία. Μπορεί να μην αντεχνάμε μέσα και να ξέσπαγα και να έβγαινα έξω, όμως ήξερα το τι γινότανε. Με πληροφορούσε και ο πρώτος μας ξάδερφος, ο κύριος Ογκουγκής, ο δικηγόρος μας, και ο Γιάννης, ο άντρας μου, ο πατέρας της Ελένης. Ήξερα τα πάντα. Ήμουν απούσα, αλλά η ψυχή και η καρδιά μου ήταν εκεί μέσα. Για την εισαγγελέα, ήτανε πιστεύετε... Ήτανε 4 υπέροχοι, λοιπόν, οι ένορκοι. Πιστεύετε ότι η εισαγγελέα... Και για την εισαγγελέα... Και γιατί... Όχι, δεν υπερέβαλε καθόλου. Ήτανε πάρα πολύ ακέραια. Ήτανε ίσως η μόνη τόσο καλά ενημερωμένη πάνω στις δικογραφίες, πάνω στις καταθέσεις, σε όλα. Είχε καταρχάς τέτοιο μεγάλο ανάστημα αυτή η γυναίκα που δεν μπορούν να συγκριθούν πολλοί άλλοι μαζί της. Η κυρία Αριστοτέλεια Δόγκα απέδειξε ότι είναι η εισαγγελέας με τα μεγάλα και τα κεφαλαία γράμματα, με τα μεγαλύτερα γράμματα της γραμματοσειράς. Και δεν μπορεί να την κακολογούνε μερικοί που προσπαθούν ίσως να κερδίσουν και πολιτικούς πόντους για τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα που όλοι κοπιάζουν και τα προσωπικά τους συμφέροντα και τις καρέκλες τους. Και αν υπάρχει κάτι το διαφορετικό, το πολεμάμε. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό το παρομύθι. Η Αριστοτέλεια Δόγκα υπήρξε εισαγγελέας με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και με τεράστια μόρφωση
που όλους τους δικονομικούς κανόνες, πώς τα λένε στη γλώσσα τους οι δικαστές και οι δικηγόροι, εγώ νηπιαγωγός είμαι, εγώ μπορώ να μιλήσω για την ανατροφή των παιδιών, αλλά τα τήρησε όλα, τους έδωσε ευκαιρία όλους να μιλήσουν και η κυρία πρόεδρος του δικαστηρίου. Μιλήσανε όλοι αυτοί οι μάρτυρες υπεράσπισης των δολοφόνων παραπάνω από εμάς. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να ρωτήσω κάτι. Οι ψευδομάρτυρες του Κούκουρα ο πατέρας, εγώ θα μιλήσω τώρα, του Κούκουρα ο πατέρας χρησιμοποίησε τόσο ψέματα, τόσο κακοήθεια, αλλά σε όλη την πορεία της ζωής του εξέτρεφε μέσα στο σπίτι του ένα τέρας που δεν το έμαθε το όχι, που τον είχε σαν τον τεντιμπόι να τριγυρνάει με τα πολλά λεφτά, που κυρία να πληρώνει ο γιος του Κούκουρα τον Αλβανό, τον Λουτσάη. Ακούστε με λίγο, μιλάω εγώ η μάνα της αδικοχαμένης Ελένης. Με σεβασμό πρέπει να με αντιμετωπίζετε, το καταλαβαίνετε. Με απόλυτο σεβασμό. Το κάνουμε. Δεν μπορεί. Με απόλυτο σεβασμό. Δεν μπορεί αυτός ο Κούκουρας με τα λεφτά να πληρώνει τον Λουτσάη, τον Αλέξανδρο και να στείνεται έξω σε σχολεία ειδικής αγωγής ή σε σχολεία άλλα ή στους δρόμους και να αρφάζει, να υφαρπάζει ανθρώπινες ζωές. Ο διπρόσωπος να το βλέπατε σε όλη τη διαδικασία με ένα ύφος αγέροχο. Αυτός ο βρωμήλος, ο τσογλαναράς που ήρθε από την Αλβανία να σπείρει τον πόνο και το δάκρυ. Κυρία, και εξαφανίσανε πάνω από τον δόμα τους πεύκους. Ο πόνος σας είναι μεγάλος. Εξαφανίσανε το στρώμα το ματωμένο. Κυρία, αυτοί θα πάνε μέσα και ψευδορκία. Η γιαγιά η κουφή, ο πατέρας του Κούκουρα που το έπαιζε και αγέροχο στο δικαστήριο, αντί να αποκτούσε καμπούρα και να κοιτούσε το πάτωμα και να έγλυφε το πάτωμα και να ζητούσε συγγνώμη. Πέρασε από δίπλα μου μια σοκολάτα να τρώει. Κυρία, ο βρωμήλος, ο ανίκανος, ο άχρηστος, ο ανέσκυντος, ο ανεπαρκής γονιός. Σε ποιους δίνει ο Θεός, παιδιά? Σε ποιους δίνει? Κυρία, σε ποιους? Κυρία Τοπαλούδη, κυρία μια ερώτηση θα θέλαμε. Τώρα δεν έπρεπε. Είναι